Είναι λοιπόν ένας ουρανοφάντορ, σπάνιο πρόσωπο, με σπάνια μόρφωση, ήθος, αρετή, καλοσύνη και προπαντός φιλανθρωπία. Δυστυχώς, χάρη εμπορικού κέρδους, θυσιάστηκε και το πρόσωπο αυτό στο βωμό του Μαμονά. Γι' αυτό είναι ασέβεια μεγάλη όταν θεωρούμε τον Άγιο Βασίλειο ότι δεν υπάρχει, γιατί μερικοί λέει υπάρχει Άγιος Βασίλης. Βέβαια το λένε στα παιδιά, ότι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν έρχεται από την καμινάδα, αλλά πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του Αγίου. Πρέπει να ξέρουμε τι ήταν ο Άγιος. Ο Άγιος ήταν ένας ατσάλινος γίγαντας. Ποτέ δεν λύγησε κάτω από οποιαδήποτε πίεση των αντιπάλων του. Είχε φλόγα και θάρρος και ανδρεία μεγίστη, όσο ελάχιστοι ιεράρχες έδειξαν στο διάβα της χριστιανικής ζωής. Αυτό έκανε τους ολιγόπιστους και τους αδύναμους να στηρίζονται επάνω του, διότι λόγω της πίστεώς του και των αρετών του, ο Θεός τον πρίκησε με τις χάρες τις μεγάλες και ό,τι έβγαινε από το στόμα του ήταν ένα θείο δόγμα. Ό,τι προερχόταν από το χέρι του ήταν παρηγοριά, στοργή και αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Ήταν μια ζεστή καρδιά για όλους τους ανθρώπους. Είχε ταυτίσει τη ζωή του με τη ζωή του ποιμνίου. Ήταν ο καλός ποιμήν, ο οποίος τα θυσίαζε όλα για τους άλλους. Τι να πούμε, ότι την τεράστια περιουσία της οικογένειάς του τη διέθεσε για να κάνει μια πολιτεία στην οποία βρήκαν για πρώτη φορά στέγη άπορη, φτωχοκομείο δηλαδή, που δεν υπήρχε λέξη φτωχοκομείο πριν, γυροκομείο, νοσοκομείο. Αυτά τα τοποθέτησε στη συνείδηση της ανθρωπότητος οι ενέργειες του Μεγάλου Βασιλείου. Διότι και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μέχρι τότε τους γιατρούς τους πληρώνανε ιδιωτικώς. Είχες λεφτά, δεν θα θεραπευτείς. Δεν είχες λεφτά, θα πέθαινες. Δεν θα μπορούσες να βρεις γιατρό και ως εκ τούτου. Η Εκκλησία λοιπόν του έδωσε τον τίτλο του Οικουμενικού Δασκάλου και Δικαίως. Είναι μέγας λοιπόν ο Βασίλειος, μέγας ουρανοφάντορ και μύστης Χριστού. Προέρχεται από μια οικογένεια πιστών και μαρτύρων. Εκρύπτεται ο πατέρας του και η μητέρα του, λέει, και τον έπαιρναν μαζί του στο βασίλειο και εκεί κρυφά λέγανε και μαθαίνανε στα παιδιά οι γιαγιάδες τα νάματα του χριστιανισμού, όπως το κρυφό σχολείο. Υπήρχε και μια τέτοια εποχή τότε, όταν ήταν μικρός ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, ο ίδιος κατάγεται από τις μεγάλες, όπως είπαμε, οικογένειες της Καπαδοκίας, ελληνική πόλη η Καπαδοκία, ξέρουμε που βρίσκεται. Έβγαλε μάρτυρες και ποιμενάρχες και αγίους στο σόι του Μεγάλου Βασιλείου. Η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια αγίων και μαρτύρων. Ο πατέρας του και αυτός Βασίλειος κατοικούσε στην Νέο Κεσάρια και ήταν διδάσκαλος. Εμάθαινε τα παιδιά γράμματα. Κύριο μέλημα όμως του διδασκάλου αυτού ήταν πρώτα να περνάει το χριστιανισμό στις ψυχές της άδωλες των παιδιών και να τους δίνει τη δύναμη αργότερα να μπορούν να αντέξουν στις πιέσεις μιας κοινωνίας η οποία δεν ήταν ακόμα χριστοποιημένη. Όπως σήμερα είναι αντιχριστοποιημένη η δική μας κοινωνία, κατά μεγάλο βαθμό αντιχριστοποιημένη, έτσι και τότε δεν είχε εξαπλωθεί κατά κάποιο τρόπο τόσο καλά ο χριστιανισμός. Η μητέρα του ήταν η Εμέλεια και ο πατέρας της μητέρας αυτής του βασιλείου ήταν και αυτός μάρτυρας. Έδωσε το αίμα του, ο πατέρας της μητέρας του, ο παππούς του δηλαδή, για τον Χριστό. Πόσο προφητικό είναι το απολυτίκιο του Αγίου, όταν σε εκείνη την εποχή προφήτευσε εκείνος που έγραψε το απολυτίκιο του ότι ο φθόγκος του θα βγει σε όλη τη γη, σε όλες τις υπήρους. Και πράγματι σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια διδάσκονται τα μεγάλα του Μεγάλου Βασιλείου διδάγματα, γι' αυτό λέγονται οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι, ο Βασίλειος ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος. Είναι οι πιο πολυδιαβασμένοι συγγραφείς όλων των εποχών μετά τους Ευαγγελιστές. Μετά τους Ευαγγελιστές, δεύτερα βιβλία σαν best seller της ανθρωπότητος, και ας μην το παραδέχονται ορισμένοι, αλλά αν το ψάξουν θα το βρουν, γι' αυτό η έρευνα ποτέ δεν κάνει κακό. Είναι τα πατερικά κείμενα των μεγάλων ιεραρχών και μετά είναι οι τραγωδίες και όλα τα άλλα. Λοιπόν, από το στόμα της γιαγιάς της Μακρίνας, λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος πήρε τα πρώτα διδάγματα του χριστιανισμού.
άκουσε την χριστιανική θρησκεία, τους αγώνες των πρώτων χριστιανών, οι διηγήσεις της γιαγιάς του, που τις άκουγε με τόσο σεβασμό και με τόση αφοσίωση, μιλάγανε για μάρτυρες και αγίους, ανθρώπους που τους έκοβαν το κεφάλι και ομολογούσαν Ιησού Χριστό. Του μίλησε η γιαγιά του για τις τρομερές μέρες των διωγμών και αυτά τα έκλεισε μέσα του ο Μέγας Βασίλειος σαν ένα δάκρυ της παιδικής του ζωής και έφερε στη φαντασία του μπροστά το μικρό παιδί αυτό έναν ένα τις μορφές των Αγίων και γέμισε από θαυμασμό για τη δύναμη με την οποία ομολογούσαν και μαρτυρούσαν. Αν και ο ίδιος δεν αξιώθηκε μαρτυρίου, η ζωή του όλη υπήρξε όμως μία διαρκής μαρτυρία. Κάποτε λοιπόν την ώρα που προσευχόταν ο μικρός Βασίλειος, βρέθηκε μέσα σε θεϊκό φως. Η οικογένειά του που τον είδε κρυφά κατάλαβε ότι το παιδί αυτό είναι προορισμένο να γίνει κάποιος μεγάλος άνθρωπος. Πάντα λοιπόν στην καρδιά και την ψυχή του Βασιλείου υπήρχαν τα νάματα αυτά που πρέπει να δώσουμε και εμείς σήμερα στα παιδιά μας, να θυμώνται μεθαύριο, να στηρίζονται σε αυτά. Μυστικοπαθώς η ψυχή του παιδιού αντιλαμβάνεται μια υπερούσια έτσι κατάσταση, μια υπερβατική κατάσταση, διότι το παιδί έχει αγνή ψυχή και αυτά που του λες τα εμπεδώνει σαν αληθινά και τα πιστεύει, διότι η ψυχή του είναι αγνή και άδολη. Έτσι έκανε ο Θεός, ώστε από τα πρώτα βήματά μας να παίρνουμε εκείνα που θα τα κρατήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να το ακούσουν και οι γονείς, οι αγαπητοί ακροατές μας, που έχουν παιδάκια και ανησυχούν, αλλά και οι δασκάλοι μας, οι οποίοι πρέπει να βάζουν μέσα στα παιδιά αυτή την ατμόσφαιρα, η οποία θα μείνει για πάντα μέσα στην ψυχή τους, της αγάπης του Χριστού, της δύναμης της πίστεως και όλων αυτών των ισχυρών συναισθημάτων που θα βοηθηθεί ο άνθρωπος και θα στηριχτεί αργότερα στις δυσκολίες του και δεν θα ξεκλειστρήσει ούτε στα ναρκωτικά, ούτε στον αλκοολισμό, ούτε σε τέτοια πράγματα. Ήρθε στην Αθήνα. Εκεί μαζί με τον Βασίλειο ήρθε και ο Γρηγόρης ο Θεολόγος. Η αρετή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Θεολόγου ήταν μεγάλες. Προτού μεταβεί ακόμα ο Μέγας Βασίλειος εκεί, η φήμη του είχε πάει στην Αθήνα και οι συμμαθητές του περίμεναν πώς και πώς να γνωρίσουν αυτό το φαινόμενο που λέγεται Βασίλειος. Εκεί τους υποδέχτηκαν ο Γρηγόριος και οι άλλοι σπουδαστές, αλλά το ήθος και το παρουσιαστικό του Βασιλείου έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση. Ήταν ένα παιδί φαινόμενο. Το ύφος του, η σοβαρότητά του, η ευρύθειά του, η γνώση του, η σοφία του από 18 ετών έλαμπε στο περιβάλλον της Πανεπιστημιούπολης των Αθηνών. Να σκεφτείτε ότι αυτοί που κάναν μήλες τους πρωτοεισερχόμενους, όπως τα ανάλογα καψόνια που γινόντουσαν παλιά στον ελληνικό στρατό, δεν έγιναν στο Μέγα Βασίλειο. Σεβάστηκαν έτσι τη μορφή του, σαν να έβλεπαν ήδη έναν έτοιμο ιεράρχη και δεν τον πείραξαν, δεν τον λιδόρισαν, δεν του έκαναν κανένα καψόνι. Και αυτό το ένεπνε αυτή η ατμόσφαιρα της σοβαρότητος, της αγιότητος που είχε ο νέος αυτός. Και σιγά σιγά εδραιώθηκε και στους άλλους η πεποίθηση και έγινε πρότυπο μιμήσεως ο Βασίλειος από τα πρώτα του χρόνια όταν σπούδαζε τις επιστήμες. Προπάντων σπούδασε γραμματική, ρητορική, αστρονομία, ιατρική και φιλοσοφία. Λίγα θα μου πείτε, αλλά τότε έτσι σπουδάζαν, οι τομείς αυτοί ήταν βατοί για πολλούς ανθρώπους και οι γνώσεις δεν ήταν τόσο όσο σήμερα, που είναι η εποχή της εξειδικεύσεως και κάνει και ένα καλό και ένα κακό η εξειδικεύση, αλλά είναι άλλο θέμα, θα το πούμε άλλη φορά. Διότι βαθύνοντας ένα πράγμα χάνεις το σύνολο, ενώ βλέποντας το σύνολο μπορείς κάπως να εμβαθύνεις σε ένα βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ονομάστηκαν κοσμοκαλόγεροι. Πρώτη φορά που ακούστηκε η λέξη αυτή. Μετά τη χρησιμοποίησαν και για τον Παπαδιαμάντη. Γιατί? Διότι δύο δρόμους ξέρανε, λέει. Έναν που πήγαινε στο Πανεπιστήμιο και έναν που πήγαινε στον Ξενώνα και το δρόμο που πήγαινε στην Εκκλησία. Πανεπιστήμιο και Εκκλησία. Ο Άγιος Ισίδωρος
και αυτός συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου, λέει ότι διοργάνωναν χριστιανικές συγκεντρώσεις και μιλούσαν για θέματα θρησκευτικά. Ήταν εποχή των ζυμώσεων, ήταν εποχή που έπρεπε να ξεκαθαρίσει η ελληνική φιλοσοφία από τον χριστιανισμό ή μάλλον να πάρει σαν τη μέλη, όπως λέμε κατά το Βασίλειο, στα διδάγματα, τα υψηλά διδάγματα της φιλοσοφίας των Ελλήνων και να τα ενσωματώσει μέσα στη διδασκαλία της. Λέγεται πως με την προσπάθεια του Βασιλείου, ο ίδιος ο καθηγητής του Εύβουλος και ο Λιβάνιος γίναν χριστιανοί. Επηρέασε και τους καθηγητές του. Αλλά στην Αθήνα, ιστορικά, έχουμε και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη να είναι συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος για να δικαιολογήσει την έκλητη ζωή του αποστάτησε από τον χριστιανισμό, ενώ είχε λάβει και αυτός μαζί με τον Μέγα Βασίλειο τη γνώση του τι είναι χριστιανισμός και την ασπάστηκε στην αρχή, και όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ιουλιανός, προσπάθησε στα λίγα χρόνια που βασίλεψε, 3 χρόνια είναι όλο, προσπάθησε με 1000 τρόπους να χάσει και την ψυχή του και τη ζωή του. Θέλησε να επαναφέρει δηλαδή την πεθαμένη θρησκεία των ειδώλων και ενώ η ίδια η πυθία, η αρχαία, στο Μαντίο είχε πει ότι σταμάτησε η πηγή του Απόλλωνα, στέρεψε. Τώρα ένα παιδί Εβραίων μας σταματάει, μας κλείνει το στόμα και αρχίζει αυτός. Αρχίζει η νέα εποχή του Χριστού. Κι όμως αυτός επέμενε και θα δούμε στη συνέχεια πώς και με τι τρόπο έφτασε να γίνει χριστιανομάχος ο Ιουλιανός, ο οποίος ονομάστηκε και από την ιστορία Παραβάτης. Δικαίως η ιστορία δίνει τα ονόματα αυτά και ξέρει η ιστορία τι κάνει. Όταν τελείωσε ο Βασίλειος, διέπρεπε σαν διδάσκαλος της ρητορικής στη Καπαδοκία, στην πατρίδα του. Η μεγαλύτερη όμως αδερφή, η Μακρίνα, η οποία έβλεπε αυτό το μεγαλείο της προσωπικότητάς του, του ζήτησε να ακολουθήσει τη σκέψη της ότι δεν είναι τίποτα μεγάλο πράγμα να διδάσκει στους άλλους ρητορία. Το μεγάλο πράγμα είναι να διδάσκει στους άλλους χριστιανισμό, γιατί οι άνθρωποι έχουν ψυχική ανάγκη και όχι επαγγελματική ανάγκη τόσο πολύ. Υπάρχουν άλλοι διδάσκαλοι για αυτά. Εσύ θα πρέπει να διδάσκεις το χριστιανισμό, του είπε η αδερφή του. Τότε συνειδητοποίησε ο Μέγας Βασίλειος την αλήθεια αυτού του λόγου, πήρε τη συμβουλή της και βαπτίστηκε χριστιανός. Τότε βαπτίστηκε. Μετά τις σπουδές του βαπτίστηκε χριστιανός. Τι έκανε? Αμέσως μόλις βαπτίστηκε καθιέρωσε έναν τρόπο φιλανθρωπίας των φτωχών. Και υιοθετούσε την τακτική του Βασιλείου. Τι ήταν η τακτική του? Έπαιρνε μερικά χρυσά νομίσματα και τα έδινε στους φτωχούς ακριβώς μετά το βάπτισμά τους. Έκαναν και αυτοί το ίδιο. Έδιναν νομίσματα τα οποία, σαν έθιμο, έχει φτάσει και στις μέρες μας που ο ανάδοχος δίδει κάποια χρήματα στον βαπτισιμιό του, ο νονός δηλαδή, ή του δίνει ένα χρυσό σταυρό, κάτι το πολύτιμο, για να δείξει ότι αυτό το δώρο χρειάζεται βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα δούμε και πώς καθιερώθηκε και η Βασιλόπιτα. Αυτή η περίφημη Βασιλόπιτα που έχει φτάσει και μέχρι σήμερα. Είχε τόση δύναμη το έθιμο αυτό, ώστε δεν καταργήθηκε. Αλλά ήταν επιβεβλημένο στον Βασίλειο να δει και το βάθος του χριστιανισμού. Να μελετήσει σε βάθος εκείνα που θα διδάξει. Γι' αυτό ασκήτεψε ένα διάστημα και ήθελε να γνωρίσει καλά στην ασκητική του αυτή μετάσταση, να μάθει καλά τα δόγματα του χριστιανισμού σε βάθος, με φωτεινότητα μυαλού και πίστεως και παράκληση στο Θεό να τον διδάξει, να τον κάνει ένα διδάσκαλο της Ορθοδοξίας, γιατί τότε υπήρχε ανάγκη από τους μεγάλους διδασκάλους για να διδάξουν, όπως είπαμε, τα δόγματα με σοφία και κοσμική, να ξέρουν δηλαδή όλη την κοσμική σοφία, ώστε να μην βρουν αντιπάλους τους κοσμικούς φιλοσόφους, όπως η Μεγάλη Εκατερίνη, η οποία ήξερε καλά την κοσμική σοφία, ήξερε απ' έξω, λέει, τον Αριστοτέλη και τον Όμηρο. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι τότε δεν ήταν κάποια τυχαία πνεύματα, έτσι, αλλά πήγαν να γνωρίσουν από κοντά
τη ζωή αυτή που διάλεξαν. Πήγαινε στα ασκητήρια, στους μεγάλους ασκητές ο Μέγας Βασίλειος και μάζευε όπως η μέλισσα από τα άνθη τραβάει κάτι καλό. Πήγε στην Παλαιστίνη και στους Αγίους Τόπους. Γύρισε στα μέρη που πάτησαν τα Άγια άχραντα πόδια του Κυρίου μας. Προσκύνησε τον τάφο του Χριστού μας από εκεί που βγαίνει το Άγιο Φως της Ορθοδοξίας. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Αυτό θα διαδοθεί, αγαπητοί φίλοι, στα προσεχή χρόνια και θα το μάθει όλη η ανθρωπότητα και θα το παραδεχτεί η ανθρωπότητα ότι μόνο οι Ορθόδοξοι έχουν την αληθινή, σωστή πίστη και γι' αυτό βγαίνει το φως αυτούς. Παρένθεση. Κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Έζησε μαζί με τους φημισμένους, και μεγάλους ασκητές της εποχής του. Ό,τι καλό, σαν τη μέλισσα, θέλησε να το πάρει και να το αφομοιώσει μέσα στην ψυχή του, να το καθιερώσει στη ζωή του και να το ακτινοβολήσει στο περιβάλλον του. Τα χρήματα της περιουσίας του Μέγας Βασίλειος τα μοίρασε, άλλα μοίρασε και άλλα έφτιαξε ιδρύματα, ευαγή ιδρύματα. Πήγε στον Πόντο, στο κτήμα του εκεί και παρέμεινε μοναχός για ένα χρονικό διάστημα. Εκεί συνέγραψε τους μοναστικούς κανονισμούς. Συνέλεξε μάλλον, αλλά και αυτενεργώς έγραψε με φώτιση Θεού τους πρώτους που έχουμε στην Ορθοδοξία, κανονισμούς των μοναχών. Εκεί τον επισκέφθηκε, όπως ξέρουμε, ο Ιωάννης, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, που μαζί με τον Μέγα Βασίλειο συνέγραψαν ένα σύγγραμμα, το οποίο είναι ανυπέρβλητο μετά το Ευαγγέλιο, νομίζω είναι το πιο ανυπέρβλητο, λέγεται Φιλοκαλία. Εκεί είναι οι νηπτικοί πατέρες. Τι θα πει νηπτικός πατήρ? Νηπτικός πατήρ είναι εκείνος ο οποίος νύφει, δηλαδή προσέχει αγρύπνος την ψυχή του και μαθαίνει τι είναι ο άνθρωπος, ανά πάσα στιγμή. Με θεογνωσία και ανθρωπογνωσία κάνουν την ύψη οι μεγάλοι πατέρες. Όλα αυτά τα κείμενα τα νηπτικά υπάρχουν, προς τιμήν των οι Εγγλέζοι τα εξέδωσαν, τα λεγόμενα Μινκ, τόμητον του Μινκ, και όλα αυτά βέβαια είναι κτήμα της ανθρωπότητας σήμερα. Ακόμα και στο Τόκιο διδάσκεται, στη θεολογία του Τόκιο, και στη φιλοσοφία διδάσκεται ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα βήματα. Βέβαια δεν παρέμεινε άγνωστη αυτή η ακτινοβολία, αυτή η αξία, αυτό το αστέρι, το μέγα του χριστιανισμού. Οπότε τον άρπαξαν σχεδόν δίχως να θέλει και τον έκαναν πρεσβύτερο και κατόπιν τον έκαναν επίσκοπο Κεσαρίας. Όμως εκείνος που πειράζει πάντοτε, έβαλε ψυχρότητα με τον συμμητροπολίτη του, ας το πούμε, και άρχισε εκεί πέρα ένας πόλεμος φοβερός για τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τον καταλήψε, αλλά με την αγάπη του και με τη μακροθυμία του, σιγά σιγά έδωσε τόπο στην οργή και με την επιμονή του και την προσευχή του, η ψυχρότητα με τον Ευσέβιο, τον επίσκοπο Ευσέβιο, με την υπομονή του και την αγάπη του και τις προσευχές του, η ψυχρότητα σταμάτησε κάποτε και τότε ο Μέγας Βασίλειος είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για το Χριστό. Άρχισε την πνευματική του μάχη από τον αριανισμό. Μια μάστιγα εμάστιζε την Εκκλησία, μια ισχυρή αίρεση του Αρίου. Και έπρεπε να στηριχτεί η Ορθοδοξία πάση θυσία, δηλαδή η ορθή πίστη και η ορθή πράξη. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αυτά είναι τα δύο φτερά του Αϊτού που πηγαίνουν στην ουράνια βασιλεία. Όμως η πίστη κλονίστηκε με τον Άριο, και όταν πέθανε ο Ευσέβιος,
ο τοπικός Μητροπολίτης εκεί, η Εκκλησία συνταράχτηκε από τους Αριωνίους, οι οποίοι μάχονται φανερά πλέον τον Επίσκοπο, τον Μέγα Βασίλειο και τους άλλους και δεν θέλουν να πάρει την έδρα της Κεσαρίας, ενώ ο κόσμος τον εζητάει και ξενυχτάει έξω από το Επισκοπείο. Οι αντίπαλοι του, οι κυβερνητικοί, βλέπουν ότι τους ξεφεύγει ο κόσμος από τα χέρια τους, όσο συνήθως γίνεται, και αρχίζει ένας φοβερός πόλεμος πάλι εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά όλα τους τα σκοτεινά σχέδια αποτυγχάνουν, όπως έχουν αποτύχει εκατοντάδες και χιλιάδες σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων, πέφτοντας επάνω στο τείχος που λέγεται Εκκλησία. Διότι είπε και ο Κύριος, πύλες άλλου κατησχίσουσι. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα οι πολέμοι της Εκκλησίας. Ας τα ακούσουν και κάποιοι σημερινοί πολέμοι. Δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Είδαμε και στα μέσα ενημέρωσης κάποιους πολέμους πώς έφυγαν ξαφνικά και από τη ζωή κιόλας. Για ψάχτε το αυτό να δείτε. Να θυμηθούμε λίγο να αυτόσουμε τη μνήμη μας. 5-6 ήταν στα κανάλια οι οποίοι έβριζαν και θηριομαχούσαν με τους θεολόγους, τους Ορθόδοξους. Του πατέρα Μεταλλινό, του Σωτηρόπουλου και πολλούς άλλους οι οποίοι μάχονται στεναρά στα τείχη της Ορθοδοξίας. Ο Μέγας Βασίλειος κατευθύνει το λαό και του λέει πάντοτε την αλήθεια και το σωστό. Επισκέπτεται ολόκληρη την επαρχία του, δεν αφήνει κανέναν που να μην τον γνωρίζει, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και θέλει να του τονίσει την πίστη στον Χριστό. Αγωνίζεται να φέρει σωτηρία στα απολωλώτα πρόβατα. Όπως ο Κύριος είπε ότι ήρθα να βρω το απολωλός, κατά τον ίδιο τρόπο, υποτύπων Χριστού και ο Μέγας Βασίλειος, πηγαίνει και βρίσκει και τα χαμένα του πρόβατα. Συγγνώμη. Ρωτούσε, τι γίνονται, γιατί δεν ήρθαν αυτοί στην εκκλησία. Και κάποτε, τύπησε για την πόρτα κάποιου και του είπε, άνθρωπέ μου, γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία, ενώ παλιά ερχόσουν. Γιατί ξέκοψε και δεν έρχεσαι. Τι σου έκανε έτσι, τι κακό έγινε και απομακρύνθηκες από την εκκλησία και δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Ξέρεις ότι είναι απαραίτητο κανείς να τροφοδοτεί την ψυχή του με την εκκλησία, τον εκκλησιασμό. Γιατί εσύ, ενώ ήσουν καλός πιστός και γνωστός μου, τώρα τελευταία δεν σε βλέπω. Κάτι σου συμβαίνει. Εκείνος έλεγε, τίποτα δεν μου συμβαίνει, τίποτα. Κι όμως κάτι πρέπει να σου συμβαίνει, του έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, επιμένοντας να του εκμεύσει τον λόγο. Και τελικά εκείνος του είπε ότι για τον ιερέα δεν έρχομαι, ο ιερέας της ενορίας μου δεν είναι εντάξει απέναντί μας και γι' αυτό. Τι σου έφτιαξε ο ιερέας, του είπε ο επίσκοπος Βασίλειος, και δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Τι κακό έκανε. Λέει, είναι φωνιάς ο ιερέας αυτός. Είναι φωνιάς, του είπε ο Μέγας Βασίλειος. Δύσκολη περίπτωση. Του λέει, είσαι σίγουρος ότι ο ιερέας αυτός είναι φωνιάς? Είδες εσύ να σκοτώνει κάποιον? Λέει, ναι, είμαι σίγουρος ότι τον σκότωσε. Μπορεί να μην τον είδα, λέει, αλλά τον σκότωσε ο ιερέας και στην εκκλησία δεν ξαναπατάω. Παιδί μου, του λέει, ό,τι είναι ο ιερέας είναι για τον εαυτό του. Εκείνος θα δώσει λόγο στο Θεό, διότι αυτός έκανε το φόνο και όχι εσύ. Εσύ θα παίρνεις στην εκκλησία τη χάρη για την ευλογία του Θεού. Βέβαια, βαρύ αυτό που λες, αλλά σε παρακαλώ να επανέλθεις και να το δεις διαφορετικά το θέμα αυτό. Τότε ο Μέγας Βασίλειος του λέει, σε παρακαλώ μόνο μια Κυριακή, έλα αυτή την Κυριακή, έλα μαζί μου, θα έρθω εγώ να σε πάρω από εδώ για να πάμε. Και τον πήγε στο σπίτι του, του χτύπησε, άνοιξε, τον επήρε και πήγανε έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Σε λίγο βλέπουνε τον ιερέα να έχει φορτωμένο στο δρόμο του ένα πεθαμένο, ένα σκοτωμένο. Το πιο θαυμαστό απ' όλα είναι ότι όταν την ώρα που έμπαινε ο ιερέας μέσα στο βήμα, αυτά είναι οράματα, τα βλέπανε και δύο. Δύο άγγελοι πήραν το χτυπημένο από την πλάτη του ιερέα και τον κράτησαν εκείνοι. Ο ιερέας μπήκε μέσα και έκανε κανονικά τη λειτουργία.
Και όταν τελείωσε η λειτουργία, ο ιερέας φόρασε πάλι τα ρούχα του, το ράσο του, αυτό που φοράγαν τότε εκείνη την εποχή, και μόλις διαβαίνει το κατόφλι της εκκλησίας, οι δύο άγγελοι του φορτώνουν πάλι στις πλάτες του τον πεθαμένο, τον νεκρό αυτό. Κατάπληκτος μετά από όλα αυτά, πήγε στον Άγιο και του διηγήθηκε κατά λεπτομερώς ό,τι είδε. Και τότε ο Άγιος του είπε ότι βλέπεις ότι ιερέας είναι αληθινός και πραγματικός ιερέας και μεταδίδει τη χάρη του Θεού, οσοδήποτε αμαρτωλός ή φωνιάς ή κακός να είναι. Αν είναι κακός και φωνιάς όπως λες εσύ ότι είναι, δίχως να ξέρεις ότι είναι σίγουρα, αυτός θα δώσει στον Χριστό αναφορά και όχι εσύ γι' αυτόν, αλλά εσύ δεν έχεις καμία δουλειά σε αυτή την περίπτωση να μπεις ανάμεσα στον Χριστό και στον ιερέα και να κάνεις εσύ τη διαιτησία. Έχει κριθεί τον Χριστό και θα τον κρίνει. Εσύ θα πηγαίνεις στην εκκλησία για τον Χριστό. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ο αντίλογος ότι γιατί να μας σκανδαλίζουν οι ιερείς. Βεβαίως, δεν πρέπει να σκανδαλίζει κανένας ιερέας κανέναν. Αλλά άνθρωποι είναι και αυτοί. Και όπως ξέρουμε, και μέσα στους 12 μαθητές υπήρξε ένας ο οποίος επρόδωσε τον ίδιο τον διδάσκαλό του, τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, μην περιμένουμε τέλεια από τους ανθρώπους πράγματα, αλλά βρίσκουμε καλούς ιερείς και δόξα τω Θεώ υπάρχουν. Η πλειονότητα των ιερέων είναι καλή. Μπορώ να το πω από δική μου πείρα, όταν δεν ήξερα έλεγα και εγώ διάφορα. Τώρα όμως που γνώρισα από κοντά πολλούς ιερείς, αρκετούς ιερείς, είδα ότι έχουν χάρη Θεού οι περισσότεροι. Σε θρηπτική πλειοψηφία. 90-95% είναι καλοί ιερείς μας. Όσο και αν φαίνεται αυτό σε μερικούς ότι δεν είναι σωστό. Αλλά κάποτε στην Κεσάρια έπεσε μεγάλη πείνα. Οι πλούσιοι έκρυβαν τα στάρια και κάνανε μαύρη αγορά για να βγάλουν χρήματα. Και φέρθηκαν άσπλαχνα και εγκληματικά, όπως όλοι οι πλούσιοι όλων των εποχών, και στους Κεσαριώτες ή Κεσαριανούς, τους κατοίκους της Κεσαρίας. Με σπαραγμό ψυχής αντιμετώπισε το θέμα ο Άγιος. Τους παρακάλεσε και τους είπε, κοιτάξτε, τα δικά μας της Εκκλησίας τα τρόφιμα έχουν εξαντληθεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να μας δώσετε τρόφιμα. Δεν πρέπει να... Είναι μεγάλη αμαρτία και έχετε μεγάλο βάρος στις ψυχές σας αν θησαυρίζετε από την πείνα των ανθρώπων και τη δυστυχία τους και τους νεκρούς που έχουν από την πείνα. Λοιπόν, ανοίξτε τις αποθήκες και δώστε μας να μοιράσουμε στον κόσμο, να έρθει ο κόσμος να πάρει και να ζήσει. Και όταν φύγει ο λοιμός, εγώ θα σας είμαι υπόχρεος και θα σας αποκαταστήσω. Τότε, όταν είδανε ανάγλυφη αυτή τη ματαιότητα που παρουσιάζεται από τον Πειμεράχη για τα γήινα πράγματα και όταν τους είπε ότι η ψυχή σας θα ικανοποιηθεί από το να δώσετε τρόφιμα στους φτωχούς, πράγματι πολλούς από αυτούς, ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου αυτός επέδρασε στις ψυχές των ανθρώπων, των πλουσίων και τους άνοιξε τα χέρια και σώθηκε κόσμος και κοσμάκης. Κάτι ανάλογο περιγράφει και ο πατήρ Αγουστίνος ότι έγινε στην Κοζάνη όταν έκανε κήρυγμα ότι εκείνοι οι οποίοι πουλάνε στη μαύρη αγορά θα πάνε στην κόλαση, διότι είναι άνθρωποι του κακού. Και οργάνωσε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος Συσίτια και Όσπρια και τότε σώθηκαν από το λοιμό πάρα πολλές ψυχές, γιατί όπως λέμε στη μεγάλη ανάγκη οι σκληροί άνθρωποι κρύβουν τα τρόφιμα για να πάρουν το χρυσάφι. Αλλά αυτό το χρυσάφι θα καούν στην κόλαση, θα μεταφληθεί σε φωτιά το χρυσάφι αυτό των μαυραγωρητών και θα καταντήσουν φοβερά ελεηνά τα τέλη τους. Θέλοντας μια φορά να κάνει πιο πνευματικούς τους ιερείς ο Μέγας Βασίλειος, τους κατέστησε την προσοχή στο θέμα της λατρείας και τους είπε ότι όταν θα είμαστε στη λειτουργία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Το μυαλό μας πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένο, γιατί είναι ιερές στιγμές, είναι οι πιο ιερές στιγμές του ανθρώπου, η Θεία Λειτουργία και ειδικά μετά τα Άγια των Αγίων, μέχρι να γίνει η Αγία Κοινωνία, όπου μετατρέπεται το σώμα και το άρμα. Ο άρτος και ο ίνος μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι μέγα μυστήριο και οι άγγελοι φρύτουν όταν γίνεται το μυστήριο αυτό της μετουσιώσεως των τιμίων δώρων
διότι μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Αληθινό σώμα και αίμα Χριστού. Αληθινό σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό το τόνισε και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν δογματικά τέλειος διδάσκαλος. Και τα λόγια του αντανακλούσαν φως στην εποχή του και έγινε πάρα πολύ γνωστός σε όλη την επικράτεια, την Βυζαντινή επικράτεια, ο Μέγας αυτός Ανίρ. Τώρα του είπε λοιπόν, μπορείτε να λειτουργήσετε ήχος να ξεφύγει καθόλου το μυαλό σας από τη λειτουργία. Και ένας από αυτούς είπε ναι, εγώ συγκεντρώνομαι απόλυτα. Όταν βρίσκομαι μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων, λέει ο ιερέας, είναι δυνατόν να μην συγκεντρώνομαι στο μυστήριο αυτό? Τότε, του λέω ο Μέγας Βασίλειος, μου φαίνεται λιγάκι ακατόρθωτο για τα ανθρώπινα μέτρα να μην ξεφύγει το μυαλό σου ούτε μια στιγμή από τη λειτουργία. Αλλά θα έρθω από κάτω να σε δω. Και αν δω ότι έχεις ξεφύγει την ώρα της λειτουργίας, στο ιερό μαζί που θα λειτουργούμε, θα σου επισημάνω αυτή τη στιγμή. Εάν όμως μέχρι το τέλος δεν φύγει το μυαλό σου από τη λειτουργία, θα σου δώσω ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα. Λοιπόν, τότε πήγαινε καλά μέχρι το τέλος της λειτουργίας, αλλά σε μια στιγμή αφαιρέθηκε. Σε μια στιγμή κοιτούσα απλανός. Εκείνη τη στιγμή του την επισήμανε ο Μέγας και του λέει, τώρα το μυαλό σου έφυγε από τη λειτουργία. Έχεις δίκιο, Επίσκοπε Βασίλειε, είπε, συγχώρεσέ με, πράγματι το μυαλό μου έφυγε. Και πού πήγε, παιδί μου, το μυαλό? Πού πήγε το μυαλό μου? Το μυαλό μου πήγε στο πουγγί με τα νομίσματα που θα μου δώσεις. Αυτό για να δείξει πόσο ο άνθρωπος είναι ευεπίφορος, ευμετάβλητος, μπαλάντζα. Μια λέει ναι, μια λέει όχι, για να μην θαρρεύουμε ποτέ στον εαυτό μας. Αν και αυτός ο ιερέας θα έχει μεγάλη χάρη βέβαια για να συγκεντρώνεται στη λειτουργία, εντούτοις μια στιγμή το μυαλό του ξέφυγε. Εμάς λίγες στιγμές συγκεντρώνεται, περισσότερες ξεφεύγει. Τέλος πάντων, ανθρώπινο είναι. Η αμαρτία δεν είναι που ξεφεύγει το μυαλό, η αμαρτία είναι όταν το επαναφέρουμε το μυαλό. Όταν το αφήνουμε, καταλαβαίνουμε ότι. Και το διασκεδάζουμε. Όταν δεν συγκεντρωνόμαστε στη λειτουργία και δεν είναι επιτεότητη δική μας, αλλά το μυαλό έχει μια στροφορμή, μια ταχύτητα μέσα και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί μερικές φορές, είναι και βιολογικό στο φαινόμενο αυτό. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι και φοβεροί χαρακτήρες μπορούν να έχουν απόλυτη συγκέντρωση για πολλή ώρα. Αλλά όταν δεν το ξαναφέρνει κανείς στο μυαλό του και το αφήνει να βοσκεί εκτός εκκλησίας, τότε να ξέρει ότι ο εκκλησιασμός αυτός είναι σχεδόν άκυρος. Διότι μπήκε μέσα στην εκκλησία σωματικά, αλλά πνευματικά απουσιάζει. Τοπικός είναι εκεί, αλλά τροπικός έχει φύγει και είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία ή σε υπερπόντια ταξίδια. Ο νους του και το είναι του. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα για να ξεκουραστεί. Δεν κάνει τίποτα για να ξεκουραστεί και βρίσκεται σε μια διαρκή υπερκόπωση και ξεχάσει τον εαυτό του και σκέφτεται τους άλλους. Σκέφτεται τους άστεγους, τους δυστυχείς, όλους τους πεινασμένους της επιτροπής του εκεί πέρα, της περιφερίας του. Και ο λαός τον αγαπάει, νιώθει την αγάπη και τη στοργή του και τον θέλει κοντά του πάντα. Δεν τον αφήνει με λίγα λόγια να ησυχάσει το κορμί του, να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Από τις αγρυπνίες, από τις διδασκαλίες, από τις νοθεσίες, από τα τρεχάματα, από τους πολέμους που έγιναν, επόμενο ήταν σιγά σιγά να καμφθεί το ασκητικό του σώμα και να καταλήξει, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο και αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη πίστης, αγάπης, ελπίδας, ένας όγκος, μια μεγάλη φωτισμένη προσωπικότητα. Αλλά ας διηγηθούμε τώρα τι έγινε με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ο Ιουλιανός Παραβάτης εξεστράτευσε κάποτε εναντίον της Περσίας όταν είχε 2 χρόνια ούτε καλά καλά κλείσει
στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ζήτησε από τον Μέγα Βασίλειο του παραδώσει το χρυσάφι της περιοχής του, λέει, γιατί χρειαζόταν για τη μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Περσίας. Ο Μέγα Βασίλειος όμως ήξερε περί τίνος πρόκειται, ήξερε πόσο φιλοχρήματος είναι και αρνήθηκε πρωτίστως να του δώσει και αντί για χρυσάφι του πήγε 3 κριθάρινα ψωμιά όταν έφτασε στην Κεσάρια. Ακείνος, το έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά θα το πούμε άλλη μια φορά, είναι ευχάριστο. Την πρόσφερε 3 δεμάτια σανό. Επειδή ο Βασίλειος αντί για χρυσάφι του έδωσε 3 μεγάλα κριθάρινα ψωμιά, εκείνος του αντιδόρισε σανό. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος βγήκε στην πλατεία και είπε στον κόσμο: του βασιλιά του δώσαμε από αυτό που τρώμε, το ψωμί που τρώμε εμείς, αγαπητοί αδερφοί, και εκείνος μας έδωσε, φαίνεται, από αυτό που τρώει αυτός, 3 δεμάτια σανό. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε? Ο Ιουλιανός λύσαξε στην κυριολεξία, απείλησε ότι θα κάψει την πόλη φεύγοντας, αφού δεν πήρε τίποτα από το χρυσό της πόλεως, και την μπαίνει πόλη θα κάψω και εσύ θα λάβεις την πρέπουσα αμοιβή. Τώρα τι απειλή ήταν αυτή? Εξορία, θάνατος. Και ο Μέγας Βασίλειος, επειδή ήξερε τον άγριο εγωισμό του ανδρός, το χαρακτήρα του, ο οποίος ήταν έτσι ένας χαρακτήρας επιληπτικού ανθρώπου, ο Ιουλιανός Καραβάτης, περίεργο έτσι ιδιοσυγκρασία ανθρώπου, ανακατεμένος με φιλοσοφία, με πολλά πράγματα και με μαύρη μαγεία, όπως λέει και λέει κάποια παράδοση της Εκκλησίας, ότι πήγε και στα νεκροταφεία και έκανε χρήσμους στους δαίμονες κλπ. Δεν θα επισέλθουμε εκεί, αλλά θα δούμε στη συνέχεια της ιστορίας μας τι απέγινε με την εκστρατεία του στην Περσία. Ο Μέγας Βασίλειος συγκέντρωσε το πλήθος και τους είπε: αυτός είναι φιλοχρήματος και όταν γυρίσει θα πραγματοποιήσει την απειλή του. Τότε οι κάτοικοι με πρωτοβουλία δική τους έδωσαν χρυσαφικά στο Μέγα Βασίλειο. Τα συγκέντρωσε, κράτησε καταστάσεις ο Μέγας Βασίλειος, τόσο ώστε αν έρθει ο Ιουλιανός περνώντας πάλι, γυρίζοντας στην Περσία από τον ίδιο δρόμο, να τα ρίξουν μπροστά του τη μαλφή αυτά, τα χρυσά αντικείμενα, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, οτιδήποτε χρυσά, ζώνες κλπ. Ό,τι μαζέψαν εκεί, μπας και καλμάρουν κάπως το θυμό του και τον εξευμενήσουν και δεν κάψει την πόλη. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος άρχισε και δοξολογίες και παρακλήσεις μάλλον στην Παναγία σε ένα μικρό, αλλά σε μια εκκλησία η οποία έχει ένα περηφανή ναό. Σε ένα μικρό λόφο υπάρχει ένας περηφανής ναός της Παναγίας στην Κεσάρια, εκεί στην επικράτειά του. Και τότε παρακαλούν από το βάθος της καρδιά του στην Παναγία να του αλλάξει το μυαλό του αυτοκράτορα Ιουλιανού, του Παραβάτη, ο οποίος είχε προθέσεις κακές εναντίον της Κεσαρίας και ειδικά του Επισκόπου Βασιλείου μετά από αυτά που έγιναν. Αλλά την τελευταία βραδιά, λέει, την τελευταία αγρυπνία που κάνανε, έκαναν πολλές αγρυπνίες παρακαλώντας την Παναγία, όπως είπαμε, όταν είχαν φύγει όλοι, ο Μέγας Βασίλειος ήταν ακόμα γονατισμένος στην Αγία Τράπεζα και τότε μπροστά του εμφανίστηκε μια γυναίκα λαμπρή, μεγαλοπρεπής, με μια δορυφορία αγγέλων που την υπηρετούσαν και τους είπε: καλέστε μου εδώ τον Μερκούριο. Α, είπε: Βασίλειε, πολλές μέρες τώρα με παρακαλάς και προσεύχεσαι. Ξέρω, μη φοβάσαι, είναι εχθρός και του γιού μου αυτός ο Ιουλιανός. Φώναξε λοιπόν τον Μερκούριο, είπε στους αγγέλους, και οι άγγελοι έφεραν το Μερκούριο από πού? Από τη Λάρνακα, όπου εκεί το σκήνωμα του Αγίου Μερκουρίου. Ήρθε ο Άγιος Μερκούριος, πήρε μια διαταγή από την Παναγία και έφυγε τρέχοντας για το μέτωπο της μάχης. Ο Μέγας Βασίλειος, μόλις τελείωσε το όραμα, όχι από αυστεία μεν, αλλά να πάει να δει πώς θα κανονίσει τα πράγματα αυτά, τι έκανε? Πήγε κατευθείαν στο ναίδριο που υπήρχε η Λάρνακα του Αγίου Μερκουρίου. Και όταν είδε ότι έλειπε, ξύπνησε τον άνθρωπο που ήταν εκεί μέσα, τον θύρωρο, και του είπε: πρόσεξε, ο Άγιος λείπει αυτή τη στιγμή. Ο άλλος πανικόλητος, μήπως τον έκλεψαν,
άρχισε να παρακαλάει τον Άγιο να του φυλάει τα χέρια και του λέει: «Μην με φανερώσεις, Άγιε μου, διότι χάθηκα εάν μάθει η πολιτεία ότι εγώ ολιγόρησα, κοιμήθηκα και δεν φρούρισα καλά εδώ τα άγια πράγματα που υπάρχουν. Μην φοβάσαι, είπε ο Μέγας Βασίλειος, εγώ θα σε καλύψω, διότι θα επανέλθει αυτό εδώ». Εκείνος βέβαια δεν ήξερε τι να του απαντήσει. Εν ολίγης, κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν το όραμά του πέρα για πέρα αληθινό. Κατάλαβε ότι την ημέρα εκείνη θα γινόταν το τελικό χτύπημα στον Ιουλιανό και τα μαντάτα έφτασαν ακριβώς την επόμενη ημέρα. Η ιστορία μας πληροφορεί σε αυτό το σημείο ότι όταν ο δυστυχής Ιουλιανός ξεψυχούσε από ένα βέλος που τον βρήκε στο στήθος, έπιασε το αίμα του στα χούφτες του, γεμάτο, χούφτες του με αίμα, το σκόρπισε, λέει, στον αέρα και είπε «Νενίκη κάσμε να ζω ρε». «Νενίκη κάσμε να ζω ρε». Όταν έμαθαν οι χριστιανοί της Κεσαρίας τη Θεία Τιμωρία, εχάρισαν και σκέφτηκαν να πάρουν πίσω τα χρυσαφικά αυτά τα οποία είχαν δώσει στον Άγιο, και σκέφτηκαν να πάρουν τα μισά, το ένα τρίτο και τα υπόλοιπα να αφήσουν στον Άγιο, να τα κάνει ότι αυτός θέλει. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος σκέφτηκε, για να ικανοποιήσει τους πάντες, έναν τρόπο ώστε να ξαναπάνε τα χρήματα σε αυτούς, στους άλλους. Τι έκανε? Τα έβαλε μέσα σε πίτες. Έφτιαξε πολλές πίτες λοιπόν με διάφορα χρυσαφικά. Και όταν τελείωσε η λειτουργία, εμήρωσε τα κομμάτια της πίτας στον κόσμο. Λέγεται ότι δια θαυματουργικού τρόπου δεν αδικήθηκε κανένας. Ή πήρανε τα ίδια τα δικά τους ή άλλα ισότιμα της ίδιας αξίας πράγματα που είχαν δώσει. Και αυτό το απέδωσαν σε μέγα θαύμα, δηλαδή του Αγίου, ο οποίος κατά τη δικαιοσύνη του έβαλε το Θεό να δώσει πίσω αυτά που ανήκαν στους ανθρώπους και δεν ήταν δικά του, βέβαια, είχαν δοθεί για εκείνον τον σκοπό, ο σκοπός εξέλιπε, τα χρήματα επεστράφησαν. Έτσι λοιπόν έμεινε και σε εμάς το έθιμο της Βασιλόπιτας. Της Άγιο Βασιλόπιτας, της Βασιλόπιτας, την οποία την κόβουμε και βάζουμε ένα χρυσό φλουρί σαν άμνηση εκείνων των χρυσών τιμαλφών που είχε βάλει ο Άγιος στις μεγάλες πίτες και στα κομμάτια που μοίρασε στους χριστιανούς εκείνη την ημέρα της πρώτο χρονιάς. Και αυτό καθιερώθηκε λοιπόν σαν μέγα έθιμο και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, νομίζω υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και στις αγγλοσαξονικές χώρες και στην Αμερική, νομίζω υπάρχει και στην Αγγλία και στη Γαλλία κλπ. Τι άλλο να πούμε, ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας βαθύς γνώστης του χριστιανισμού. Ήταν ένας ικανός υπηρέτης που ζώστηκε το λέντι όπως ο Κύριος στο μυστικό δείπνο για να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Ήταν εκείνος ο οποίος αντιμετώπισε την κακία του κόσμου αλλά και των ισχυρών, πέρασε η ώρα αλλά πρέπει να το τελειώσουμε, των ισχυρών ήταν εκείνος ο οποίος έκανε τα ιδρύματα, μια μεγάλη πόλη, μια πόλη η οποία υπηρετούσε τον άνθρωπο, ένα τεράστιο μοναστικό φιλανθρωπικό κέντρο όπου εθελοντικά προσφέρεται υπηρεσία στους ανθρώπους σε μια πολιτεία ολόκληρη. Όλα αυτά έμειναν στην ιστορία σαν παρακαταθήκη της ιστορίας, διότι αν ακούσουμε τι περιλάμβανε αυτή η βασιλιάδα, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο νοσοκομείο που χτίστηκε στον κόσμο, αρκεί να σας πω, επενδρομένο για τη δωρεάν θεραπεία των ασθενών, ήταν εκεί. Τέλος, να πούμε ακόμα ότι τα ορφανοτροφεία προστάτεψαν πάρα πολλά όρφωνα και έμπαιναν και σαν θεσμός στις πολιτισμένες χώρες και η φιλανθρωπία του δεν είχε τέλος. Το παράδειγμά του έγινε φάρος φωτεινός για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά αξίζει να πούμε, κλείνοντας, και το διάλογο μεταξύ του ινστρούκτορα, του δεξιού χέρι του αυτοκράτορος, του Μοδέστου,
ο οποίος είχε κατατρομάξει τους επισκόπους με τα νέα μέτρα που ήθελε να λάβει η αυτοκρατορία εναντίον των επισκόπων. Άρα προσέκρουσε στο τείχος, στον όγκο που λέγεται Βασίλειος. Όταν του είπε λοιπόν ότι ο αυτοκράτορας θα κάνει τούτο και τ' άλλο, του λέει: εγώ θα κάνω τίποτα από αυτά που λέει ο αυτοκράτορας, γιατί αντιβαίνουν προς το Ευαγγέλιο και τις αρχές του Ευαγγελίου. Και πες στον αυτοκράτορα ότι δεν θα μπορέσει να τα κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει και να το πάρει πίσω όλο το σχέδιο αυτό. Ήταν ένα σχέδιο που θα βάζει χέρι στην Εκκλησία, τα συνηθισμένα. Στα ιδρύματα αυτά, να έχουν δηλαδή έναν επίτροπο κρατικό και να παίρνει τα χρήματα δηλαδή ο επίτροπος ο κρατικός και όλα αυτά. Τέτοιες πονηρίες πήγαν να κάνουν στο επίσκοπο της Κεσαρίας Βασίλειο. Όταν είδε την αντίδρασή του άλλος και δεν περίμενε να του μιλήσει το με τόσο θάρρος, με τόση δύναμη, ξέροντας βέβαια ο Βασίλειος ότι έχει και τη δύναμη του κόσμου και την αγάπη του λαού του, του είπε ότι μην νομίζεις ότι αυτά τα πράγματα που λες, του λέει, θα τα δεχτεί ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας θα σου εντυπωσιάσει την περιουσία. Χαμογέλασε ο Μέγας Βασίλης και του λέει ότι η περιουσία μου είναι αυτό το ράσο που φοράω και μερικά βιβλία. Πες στον αυτοκράτορα να έρθει να τα πάρει. Έμεινε άναυδος, ομόδεστος. Σου λέει, υπάρχει άνθρωπος που μιλάει έτσι στον αυτοκράτορα. Τι περίπτωση ανθρώπου είναι αυτή εδώ. Λέει, μα δεν ξέρεις ότι μπορεί και να σε εξοντώσει, να σε σκοτώσει. Του Θεού πάσα η γη και το πλήρωμα αυτής θα με στείλει γρηγορότερα στον Κύριό μου. Θα του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη αν το κάνει αυτό. Τα χάσε πάλι ο μόδος του, τον κοίταγε καλά, καλά, καλά. Λέει, μα κινδυνεύεις αν δεν σε σκοτώσει τουλάχιστον να σε εξορίσει. Θα σε εξορίσει. Του λέει, πες του αυτοκράτορα ότι όλη η γης είναι του Κυρίου και όπου και αν πάω ο Κύριος θα είναι εκεί που είναι πάντα έχω παρόν. Τότε τον εθαύμασε ο μόδεστος και του λέει, ουδέποτε μίλησε έτσι επίσκοπος, τόσους επίσκοπους είδα, ουδέποτε μου μίλησε κανένας επίσκοπος έτσι, με αυτή τη γλώσσα, της Ανδρείας. Φαίνεται δεν βρήκες αληθινό επίσκοπο, του λέει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι πολλά αγαπητοί φίλοι εκείνα πρέπει να υποθούνε. Πάντως, στον χρόνο της εκπομπής υπερεύουμε και τον χρόνο, κάναμε μια σχεδιαγράφηση του Μεγάλου Ανδρός, του Μεγάλου Βασιλείου, του οποίου να έχουμε την ευχή του και να ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι ήταν ένας ασκητής φωστήρ της Ορθοδοξίας και όχι εκείνο το παραφουσκωμένο γερόντιο με τα κόκκινα ρούχα που παρουσιάζουν οι εταιρείες. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Αν θέλει ο Κύριος, θα είμαστε πάλι μαζί σε ένα άλλο θέμα, στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Χαίρετε, Κύριε.